Να σας πάω στη Μέγαν Μάρκλ. Δείτε τώρα τι εντόπισαν, παιδιά, οι ειδικοί σε μία φωτογραφία της. Τα τσακάλια. Είχε κάνει μία εμφάνιση, λοιπόν, με φουσκωμένη κυλίτσα, το 2019 περίπου ήταν. Ναι. Και φάνηκε, λοιπόν, εκεί το αντίχειράς της είχε μία ιδιαίτερη κλίση. Και αποφάσισαν, είδαν, λοιπόν, οι ειδικοί, το αποδίδουν στις υπερκινητικές αρθρώσεις, έτσι λέγεται. Δεν είναι, δεν είναι μόνο μία φωτογραφία, όχι. Είναι πολλές. Βέβαια. Είναι πολλές φωτογραφίες. Έχουν δει ότι οι αντίχειρές της κάνουν υπερέκταση. Κάτσε, θα το αναλύσει η γιατρός. Μισό λεπτό, διώξε τη Μέγαν και το Χάρη. Συγχωρέστε με από τη βασιλική οικογένεια. Γύρισε του αντίχειρε να δω που πτάρουν. Κανένα δεν καταλάβω πολλά για εσά. Μόνο τον αντίχειρο, όχι άλλο δάχτυλο. Μα κυνηγάει το σουρού. Από εμά δεν κάνει κανένα υπερέκταση. Κρυμό. Τι σημαίνει είναι καλό υπερέκταση, δηλαδή. Όταν πάει παραπέρα. Έχουν μεγάλο εύρος κίνησης. Ναι, ναι, ναι. Είναι πιο ευλίγιστη. Okay. Υπάρχει τέλος πάντων μία πάθηση που λέγεται αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος. Υπερκινητικές αρθρώσεις. Με τη Σύση Καλή. Η οποία πάθηση αυτή κληρονομείται και κληροδοτείται. Και τώρα τα τσακάλια που έβλεπαν φωτογραφίες της Μέγαν. Το εντόπισαν και λένε θα κληροδοτηθεί αυτή η ασθένεια στα παιδιά μήπως που είναι και βασιλικοί απόγονοι παρόλο που δεν την αγαπούσε ιδιαίτερα η Λίλιμπεθ. Δεν είναι κάτι κακό. Γι' αυτό δεν την αγαπούσε η Λίλιμπεθ. Νομίζω ότι φαινόταν οπότε κάναν δημόσιες εμφανίσεις. Ο τρόπος που την κοίταγε η Λίλιμπεθ, η Βασίλισσα Ελισάβετ, ήταν κάτι άλλο παρά αυτό. Ήταν επειδή ήταν διαζευμένη, σιγά μην έμεινε, ίσως ήταν το χρώμα. Δεν της άρεσε το σουτ, μάλλον σαν. Παιδιά, δεν νομίζω ότι είχε να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με τη στάση της, θεωρώ, που και αυτή δεν τρελαινόταν. Και να σου πω και κάτι. Πώς δεν τρελαίνεσαι, αφού ξέρεις ότι μπαίνεις σε μια οικογένεια που πρέπει να έχει γεννήσει με την οικογένεια. Όχι, ναι, γιατί να σου πω. Παιδιά, το πρωτόκολλο είναι άλλο να το ζεις και άλλο να το ακούς. Όταν το ζεις το πρωτόκολλο, δεν το ξέρεις. Κάποια πράγματα είναι βιωματικά, Μάρτζ, δεν το ξέρεις. Και έχει πάρει και λίγο Lady D. Δηλαδή, ότι πρέπει να τα κάνεις όλα άνω κάτω. Ναι, ότι δεν την πάλεψε και έφυγε και πολύ καλά έκανε. Να το βιώσουμε και εμείς, να μπούμε και εμείς στο παλάτι κάπου. Ενώ η Κέιτ, αγάπη μου, ήταν κλάση. Να ρωτήσω κάτι. Κληρονομική ασθένεια. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι μία να στρέψουμε, δυσχεραίνει τη ζωή της ή είναι αισθητικό ο λόγος? Δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει να κάνει με την έλλειψη κολαγόνου. Είναι γενετικό. Είναι πολύ κακό να το πω. Δεν είναι κάτι φοβερό. Όχι. Έχει κάνει την έλλειψη κολαγόνου και υπάρχει περίπτωση να περάσει και στα παιδιά. Ωραία.